Κύριε Μαρκόπουλε, να δούμε τι γίνεται λίγο με την πανδημία, με τη διαχείριση. Έχουμε τη μισή Ελλάδα στα κόκκινα. Έχουμε τη μισή Ελλάδα να μην κάνει παρελάσεις. Και έχουμε και την πολιτεία να λέει περίπου ό,τι είχα να κάνω εγώ το έχω κάνει. Από εδώ και πέρα, μεγάλα παιδιά είμαστε, ας αποφασίσει ο καθένας και ας αναλάβει το κόστος της απόφασής του. Έτσι θα πάμε παρακάτω. Και έχουμε χθες αρνητικό ρεκόρ θυμάτων. Είχαμε να δούμε τέτοιο αριθμό από τις 18 Μαΐου, 63 θάνατοι χθες. Προφανώς είναι μια κατάσταση η οποία όσο πηγαίνει προς το χειμώνα εξελίσσεται και την παρακολουθούμε και οι επιστήμονες και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και η κυβέρνηση σαφώς. Από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε σαφείς στους πολίτες και να τους ενημερώνουμε όπως πολύ καλά το κάνετε εσείς εδώ και πάρα πολύ καιρό αλλά και οι πολιτικοί. Η πανδημία μας εξελίσσεται σε μια πανδημία των ανεμβολίαστων. Γι' αυτό το λόγο και ευχαριστώντας πολύ που μου δίνετε αυτό το βήμα να επαναλάβω. Ο εμβολιασμός είναι το μεγαλύτερο φάρμακο σε αυτή την υπόθεση. Πρέπει όλοι να εμβολιαστούν. Από εκεί και πέρα κινήσεις γίνονται. Η κυβέρνηση παρεμβαίνει. Θα πω ότι ήδη υπάρχει συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα και στο Βόλο, όπου έχουν προστεθεί ιδιωτικές κλίνες για να φιλοξενηθούν όσοι άνθρωποι έχουν ανάγκη. Το κράτος είναι παρόν, όμως και πάλι θα συμφωνήσω ότι είναι και ένα θέμα πλέον. Ο πολίτης είναι ενημερωμένος πολύ καλά για τις συνέπειες της τραγικής του COVID-19. Ο πολίτης θα πρέπει να πάει να εμβολιαστεί. Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, τους καλούμε. Όλοι μας. Είμαστε τέσσερις άνθρωποι και οι τέσσερις έχουμε εμβολιαστεί. Όπως λοιπόν το κάναμε εμείς, θα πρέπει να πάνε να το κάνουν για την υγεία και την προστασία τους. Είναι ξεκάθαρο. Το κράτος όμως δεν έχει πετάξει λευκή πετσέτα. Όπου χρειαστεί, παρεμβαίνει περαιτέρω. Όπου χρειαστεί, προσθέτει κλίνες. Όπου χρειάζεται, κάνει τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνει. Όμως και πάλι είναι και ένα θέμα ατομικής ευθύνης. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ το καταλαβαίνουμε. Καμπάνιες γίνανε, καθημερινά εσείς μιλάτε, κύριε Μαρκόπουλε, εμείς παρακαλώ. Αρκεί η επίκληση της ατομικής ευθύνης να μην λειτουργεί ως πρόσχημα και ως άλοθη για τις ολιγορίες ή τις ανεπάρκειες ή την απόφαση του κράτους να μην παρέμβει άλλο. Γιατί η κυρία Λινού νωρίτερα έλεγε ενδεχομένως να έχουμε να κάνουμε μια πολιτική απόφαση. Πολιτική απόφαση ότι θα είναι χειρότερη η κατάσταση και επειδή ναι, έχουν ανοίξει ιδιωτικές κλίνες, ναι, βλέπουμε μια κατάσταση που ευχόμασταν όλοι να μην τη δούμε. Είδαμε όμως, και αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, είναι λόγια ειδικών, ο κύριος Καπραβέλλος το δήλωσε στο Εθνος.gr, χάθηκε μια γυναίκα νέα στη Βόρεια Ελλάδα, διότι έπρεπε να μπει σε εντατική νοσοκομείο, αλλά δεν υπήρχε. Και μάλιστα πολλοί πολίτες που πρέπει να μπουν στην εντατική, θέλετε να πούμε ότι είναι ανεμβολίαστοι, είναι ανεμβολίαστοι σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν είχαν κρεβάτι για να μπουν στην εντατική. Και μια νέα γυναίκα χάθηκε για αυτόν τον λόγο. Κυρία Ρεύη, κύριε Παυλόπουλε, υπάρχει κάλυψη στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και παλεύει πραγματικά καθημερινά το σύστημα και το Υπουργείο για να καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις. Όμως θα πρέπει και στον πολίτη, δεν πρέπει να χαϊδεύουμε αυτιά σε μια τόσο κρίσιμη και δεν είναι αναφέρομαι σε εσάς. Δεν σε μια χαϊδεύουμε, τόσο κρίσιμη, κύριε Μαρκόπουλε, με συγχωρείτε. Όχι, δεν χαϊδεύουμε ναι. τα αυτιά. Θα πρέπει και ο πολίτης. Φύγουμε το όχι, ότι δεν το είπα για εσάς. Υπάρχει μια ανάγκη επιτακτική στη Βόρεια Ελλάδα. Το έχουμε καταγράψει τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Μας το λένε ότι έχουν πάρει πολύ μεγάλο θέμα στις κλίνες. Και ότι χάθηκε μια νέα γυναίκα γιατί δεν βρέθηκε κλίνη εγκαίρως για να πάει στην εντατική. Γι' αυτό και έχουν, κυρία Ρεύη, έχουν προστεθεί πάνω από 200 κλίνες σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Βόλο. Με χθεσινή, μάλιστα, ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας τα αναφέρει όλα αυτά. Δεσυνή. Από εκεί και πέρα, όμως, θα επιμείνω ότι είναι και ζήτημα ατομικής ευθύνης. Εδώ πολλοί μιλάνε για το πολιτικό κόστος που η κυβέρνηση, για τις αποφάσεις της. Η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι έχουν κάνει όλες οι δυτικές κυβερνήσεις. Ίσως έχει κάνει και ακόμα παραπάνω. Εδώ λοιπόν έχει έρθει και η ευθύνη του πολίτη. Όλοι είναι ενημερωμένοι αυτή τη στιγμή για το τι συμβαίνει. Να κάνουμε και περαιτέρω ενημέρωση, να την κάνουμε βεβαίως. Όμως όλοι γνωρίζουν τους κινδύνους. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μία έκκληση ακόμα παραπάνω από αυτό το φιλόξενο βήμα. Πηγαίνετε να εμβολιαστείτε. Η κρίση εξελίσσεται σε πανδημία των ανεμβολίαστων. Να το καταλάβουν όλοι. Και στο σύστημα υγείας είμαστε όλοι ίσοι όμως. Δεν έχει σχέση αν είσαι εμβολιασμένος ή ανεμβολίαστος. Στο σύστημα υγείας είμαστε ίσοι και πρέπει να έχουμε πρόσβαση. Στο σύστημα υγείας προφανώς λέτε και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Όπου χρειάζεται και υπάρχει ανάγκη, το σύστημα υγείας έχει τις μονάδες που πρέπει. Γι' αυτό σας είπα και έχουν προσθεθεί και θα προσθεθούν και άλλες όπου χρειαστεί κατά τόπους. Όχι με αυτό το σκληρό. Αν θυμόσαστε πανελλαδικά που μίλαγε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από 2 χρόνια για επιτάξεις
ιδιωτικών κλινικών, οι οποίες δεν χρειάστηκαν μέχρι τώρα. Όπου χρειάζεται, γίνεται με στόχευση. Όχι όπως τα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουμε επιτάξεις γενικά και αόριστα, κάνοντας μεγάλη ζημιά στο σύστημα και το οικονομικό, αλλά και το ιδιωτικό υγειονομικό. Για να ακούσουμε και τον κύριο... χρειάζεται. Για να ακούσουμε και τον κύριο Καλαματιανό. Κύριε Παυλόπουλε, η κατάσταση με την πανδημία εξελίσσεται αρνητικά. Φέτος τα πράγματα πηγαίνουν χειρότερα και από πέρσι. Ελπίζαμε ότι φέτος δεν θα ζήσουμε την τραγωδία που ζήσαμε πέρσι. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν είναι καλά. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά και η κυβέρνηση βεβαίως έχει την ευθύνη. Υπάρχει και ατομική ευθύνη, αλλά πρωτίστως η κυβέρνηση. Η πολιτεία πρέπει να προστατεύσει τους πολίτες από την πανδημία και να μην ξαναζήσουμε την εκατόμβη θυμάτων που ζήσαμε. Δυστυχώς γίνονται τα ίδια λάθη. Φτάσαμε σχεδόν σε 16.000 νεκρούς. Μια ολόκληρη πόλη έχει χαθεί. Κάθε εβδομάδα χάνονται 300 συνάνθρωποι μας. Κάθε μέρα πάνω από 30. Χθες είχαμε 63 νεκρούς. Έχουμε πενταπλάσια κρούσματα, διασωληνωμένους και νεκρούς, σε σχέση με πέρσι τον Οκτώβρη. Πενταπλάσιους. Καταλαβαίνετε που έχει φτάσει η χώρα για μια φορά ακόμα. Γίνεται κανονικός πόλεμος. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας γεμίζουν. Και πάλι η κυβέρνηση. Μήπως πρέπει, κύριε Καλαματιανέ, δεν έχει κάνει αυτό που πρέπει. Μήπως ναι. πρέπει, γιατί η κριτική για τα κρεβάτια είναι ένα κεφάλαιο και σωστά γίνεται. Το αν όμως έχουμε επιτύχει ως πολιτεία, ως κράτος, να πείσουμε τον κόσμο να πάει στα εμβολιαστικά κέντρα, είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Και εδώ δεν, φοβάμαι ότι δεν είναι μόνο ευθύνη της κυβέρνησης. Είναι ευθύνη και των υπολείπων κομμάτων που απευθύνεται το κάθε ένα σε μια συγκεκριμένη μερίδα της κοινωνίας. Κύριε Παυλόπουλε, πρωτίστως της κυβέρνησης, η κυβέρνηση κυβερνά και έχει την ευθύνη προφανώς. Για αυτά τα πράγματα. Μα προφανώς. Σε κάθε περίπτωση, ακούμε, υπάρχουν και άλλα πολλά που έπρεπε να γίνουν και δεν έχουν γίνει. Οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές βγάζουν ξανά κραυγή αγωνίας. Η Θεσσαλονίκη και όλη η Βόρεια Ελλάδα δεν έχει επαρκή αριθμό κλινών. Το λένε οι γιατροί. Είπατε και τον γιατρό προηγουμένως. Και είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι δεν δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και δεν είχαμε αποτελέσματα στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγείας, στα μαζικά και δωρεάν τεστ, σε μαζικούς χώρους δουλειάς για να γίνει η χνηλάτιση. Δεν μου απαντάτε όμως αυτό που σας ρώτησα. Δεν μου απαντήσατε. Εγώ σας ρώτησα εάν πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις να μπουν πιο δυνατά και πιο ενωμένες στο να προσπαθήσουν να πείσουν τον κόσμο να πάει να εμβολιαστεί και να μην ακούει τους γιατρούς των social media. Να μην πέφτουν θύματα της παραπληροφόρησης του διαδικτύου. Και βέβαια, εδώ ή θα μπούμε και... όλοι μαζί. Ναι, να βλέπαμε μια καμπάνια και από όλα τα κόμματα ακριβώς. για τον εμβολιασμό. Δεν θα είχε ένα νόημα, για παράδειγμα, μια καμπάνια και του ΣΥΡΙΖΑ προς τον δικό βέβαια. Του κόσμο. Την περιμένουμε ακόμα, την είχε ξεκινήσει ο κ. Τσίπρας. Δεν την αμφιβολία ότι όλοι μας στο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε υπέρ του εμβολιασμού και βεβαίως από την πρώτη στιγμή είπαμε και για τις πατέντες να έρθουν ώστε να γίνουν τα εμβόλια κτήση όλων των ανθρώπων. Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ του εμβολιασμού και προσπάθησε και έκανε καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού. Δεν σας είπα ότι είστε κατά του εμβολιασμού εγώ. Πρώτος ο Αλέξης ο Τσίπρας δεν είπε για την πατέντα και την άρση της πατέντας ώστε τότε που τον χλέβαζε ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση ότι δήθεν θα κρατικοποιήσουμε τις πατέντες. Μα τι λέτε, είναι δεδομένο ότι βεβαίως προσπαθήσαμε για τον εμβολιασμό. Το ξεκάθαρο είναι ότι υπάρχει αποτυχία στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Ούτε το 60% του πληθυσμού δεν έχει εμβολιαστεί πλήρως. Στις ευπαθείς ομάδες άνω των 80 έχουμε μόνο 26% ανεμβολίας τους, ενώ σε άλλες χώρες φτάνει στο 95% Πορτογαλία και άλλες χώρες. Και σε τόσο δύσκολες συνθήκες όλοι εμείς λέμε ότι πρέπει να εμβολιαστεί ο κόσμος, να παραβλέψει τα λάθη, τις παλινοδίες που έγιναν και από κυβερνητικής πλευράς. Έπρεπε να βγουν πρώτοι οι γιατροί έξω. Και τώρα βλέπουμε, κύριε Παυλόπουλε, σε τόσο δύσκολη φάση να λέει υπουργός ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι γνώμες των επιστημόνων. Είναι σοβαρή στάση αυτή. Τώρα που οι επιστήμονες προσπαθούν να πείσουν για τον εμβολιασμό, όλοι μας προσπαθούμε. Τώρα που η πανδημία είναι ξανά στο κόκκινο, είναι δηλώσεις αυτές. Τι μήνυμα στέλνει ο υπεύθυνος υπουργός στους πολίτες? Δεν είναι η αμφισβήτηση. Είναι υπεύθυνη στάση αυτή. Να πω και κάποια άλλα. Οι επιστήμονες. Η δήλωση δεν ήταν ακριβώς έτσι, κύριε Καλαματιανέ. Για αύξηση.
Αυτό υπονόησε, κύριε Μαρκόπουλε. Ξέρετε, τώρα δεν υπονόησε. Είπε ότι στο τέλος υπάρχει πολιτική απόφαση. Δεν είπε κάτι εναντίον των επιστημόνων. Υπάρχει, εναντίον των επιστημόνων μιλούσε ο κύριος Πολάκης. Και έριξε και την ευθύνη απόλυτα. Ο κύριος Πολάκης χτυπούσε τον κύριο Τσιόδρα. Πάντως, κύριε Μαρκόπουλε, από την άλλη, με συγχωρείτε τώρα. Ο υπουργός που το είπε. Από την άλλη, γιατί έρχονται και αντίστοιχα μηνύματα, κύριε Καλαματινέ, συγγνώμη. Η πολιτεία δεν έχει, η ηγετική πολιτεία δεν έχει άποψη για το αν πρέπει να γίνουν ή όχι παρελάσεις σε μια χώρα που βυθίζεται ξανά σε κόκκινη ζώνη σε σχέση με την πανδημία. Το αφήσατε στους περιφερειάρχες να το απαντήσουν. Μήπως λοιπόν η ηγετική πολιτεία έχει όντως πετάξει λευκή πετσέτα. Καθόλου δεν είναι έτσι. Η πολιτεία κεντρικά τοποθετήθηκε για το θέμα. Όπου υπάρχουν στις κατατόπους περιπτώσεις υπάρχει πρόβλημα, δεν θα γίνουν οι παρελάσεις. Γνωρίζετε ότι έχει υπάρξει ήδη ανακοίνωση για διάφορες περιοχές της χώρας, κυρίως της Μακεδονίας. Αυτός ο οποίος δεν έχει καθαρή θέση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ για τις παρελάσεις. Θα θυμίσω ότι ο κύριος Τσίπρας μίλησε υπέρ των παρελάσεων αρχικά και μάλιστα τοποθετήθηκε, έβαλε τις παρελάσεις μαζί με τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, καλώντας βέβαια τους πολίτες να φορούν μάσκες. Και την ίδια στιγμή ο κύριος Ξανθός και η Αυγή είχαν διαφορετική γραμμή. Έλεγαν να μην γίνουν οι παρελάσεις. Ας κάνουν ένα συνέδριο στο ΣΥΡΙΖΑ να το αποφασίσουν τελικά. Και όπως φάνηκε, αφού ακυρώθηκαν οι παρελάσεις, φαίνεται ότι. Δεν κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ πια. Υπάρχει κυβέρνηση. Πάλι, ναι, αλλά κρίνεστε και, κύριε Καλαματιανέ, οι ειδικοί πάντως μας λένε για αυτή την εικόνα που δείχνει ο Άκης. Σε σχέση με τα πλάνα που βλέπουμε τώρα. Αν θέλετε να μας ακούσετε, παρακαλώ, για την εικόνα αυτή, οι ειδικοί τι μας λένε. Οι ειδικοί είναι στο πορτοκαλί. Ότι είμαστε χειρότερα από πέρσι. Βλέπουμε την εικόνα από το Ζάπιο. Δεν έχει βγει οδηγία ούτε καν ότι τα παιδιά που θα πάνε σήμερα στην παρέλαση πρέπει το πρωί να έχουν κάνει self-test. Έχει βγει τέτοια οδηγία. Δεν έχει βγει. Είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό σας ρωτώ. Λέω, μήπως το έχουμε αφήσει το πράγμα. Από ό,τι λένε οι ειδικοί, δεν ερωτήθηκαν. Κύριε Παυλόπουλε, είναι ξεκάθαρο ότι κλήθηκαν όλοι να πάνε με τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης τα οποία σας ορίζει κάτι το Υπουργείο Υγείας και πριν. Οι επιστήμονες. Ναι, ναι. Σας από είπε κάτι, πέρα, κυρία Ρεύη, πριν. Ότι η Επιτροπή μας είπαν εδώ στην εκπομπή ότι δεν ερωτήθηκαν. Ότι ήταν μια πολιτική απόφαση. Το οποίο το έχετε πει και εσείς ότι είναι πολιτική απόφαση. Το θέμα είναι ότι οι ίδιοι οι ειδικοί μας λένε ότι είμαστε χειρότερα από πέρσι. Ότι ο κύριος Σάδωνης Γεωργιάδης είπε, εγώ δεν είπα κάτι, είπα ότι ο κύριος Σάδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι οι επιστήμονες εισηγούνται και προφανώς στο τέλος υπάρχει και πολιτική απόφαση. Μα δεν εισηγήθηκαν, αυτό μας είπε ο κύριος Καλαματιανός. Σας ευχαριστώ. Να ελπίσουμε πάντως να μην. Με έναν τρόπο, δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός ο τρόπος. Να το μπορεί μαζέψουμε το πράγμα. Ναι, ορίστε κύριε Καλαματιανέ, μια φράση. Μπορεί κάποιος να μας πει από την κυβέρνηση αν οι επιστήμονες εισηγήθηκαν την αύξηση της πληρότητας στο 85% στα μαζικής μεταφοράς. Στα μαγαζιά και στα μαζικά. Και το συνωστισμό των επιβατών. Και ποιος εισηγείται και τη συγχώνευση των τμήματων και των μαθητών στις τάξεις. Οι επιστήμονες το εισηγούνται, είναι πολιτικές αποφάσεις. Καλημέρα και στους δύο. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.